κάνετε, πώς είσαστε. Η Σακύρα τώρα μυρίζει το γαλβά. Καλημέρα. Σήμερα, 12η μέρα, είμαστε όλο και πιο κοντά στα Χριστούγεννα. Όλο και πιο κοντά. 13 μέρες. 14, 13, 14, 13. Δεν έχει σήμερα. 12. Και 13, 25. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο ο Πέτρος. Και είχα ξεκινήσει εγώ και μιλάγαμε και δεν είχα πατήσει το κουμπί και σας έδειχνα το χαλβά. Παιδιά, ο χαλβάς έγινε τρομερός. Κοιτάξτε εδώ πέρα και είναι με δύο χρώματα. Κάτω είναι μόνο πορτοκάλι, πάνω σοκολάτα. Και Πέτρο, ειλικρινά θα ήθελα να δοκιμάσεις. Είναι μακεδονικός χαλβάς. Είναι χαλβάς Πέτρος Μάλια. Θα δοκιμάσεις. Φαρσάλι. Μοσχοβολάει, είναι πολύ γρήγορο γλυκό και εύκολο, έτσι. Τι μόνο μου, ρε Πέτρο, πες μια κουβέντα. Πρέπει να είναι πολύ καλός. Σε ποιον δεν αρέσει σοκολάτα πορτοκάλι. Εντάξει. Ωραίο. Δεν τους αρέσει, ξέρω εγώ. Πολύ ωραίο. Τώρα να περάσουμε στο σοκολατάκι μας, τι λέτε. Ναι, ναι. Να περάσουμε στο αγαπημένο μας σοκολατάκι. Η Σακύρα περιμένει το σοκολατάκι της. Ναι, διάβασα, δεν πρέπει ούτε για πλάκα να τις ξαναδώσουμε. Ούτε για πλάκα. Μπορεί να πάθουν 1000 πράγματα. Δεν κάνουμε να τρώνε από τα δικά μας φαγητά καθόλου. Κατά τύχη το είδα σήμερα το βίντεο αυτό και λέω πω τι έχουμε κάνει. Το 12. Ε. Σήμερα έχουμε το 12. Ημέρα 12. Ημέρα 12, ημέρα 12. Ημέρα 12. Έλα ημέρα 12. Εδώ. Να την βρήκα. Εδώ είναι η ημέρα 12. Εδώ, 12. Για πες μας, Πέτρο, τι σοκολατάκι έχεις εσύ? Το κλασικό. Βρε, Πέτρο μου, πολύ βαρετό να έχεις κάθε μέρα το ίδιο. Α, εγώ έχω. Εγώ έχω κάτι πολύ όμορφο. Έχω ένα αγγελάκι όμορφο. Κοίτα, δεν είναι ωραίο. Έτσι, έχεις κάθε φορά και κάτι άλλο. Αλλά εγώ έχω να ανοίξω και άλλο ημερολόγιο. Έχω και το ημερολόγιο αυτό. Έχω να διαλέξω τώρα. Έχουμε αρχίσει και πίνουμε τις προηγούμενες μέρες, γιατί δεν το είχα, δεν μου το είχαν φέρει. Αλλά σήμερα ανοίγουμε ημέρα 12. Ημέρα 12 είναι εδώ. Τσάι. Ναι, τσάι. Και σήμερα θα σου ανοίξω μία από τις επόμενες μέρες. Και παιδιά, γράφει σε κάθε παραθυράκι, αυτό εδώ, σε κάθε παραθυράκι γράφει και μήνυμα. Σου έχει ένα ωραίο μήνυμα κάθε μέρα. Και λέει εδώ, you are unlimited. Δηλαδή είμαι άτομο που δεν έχει όρια, είμαι αξεπέραστη, κάτι, βοηθήστε με όσοι αυτό, γιατί δεν το έχουμε. Λοιπόν, και του Πέτρου θα του δώσω τη μέρα 3, αφού έχουν μείνει αυτές οι μέρες. 3 είμαι εγώ. I am unlimited. 3. Μέρα 3, να δούμε και τι λέει. Λοιπόν, εσύ έχεις ένα κλασικό τσάι σου είχε. Είναι λοιπόν από το, είναι τα Yogi Tea. It's tea time, Yogi Tea. Πάρε και το τσάι σου και να σου πω τι μήνυμα έχεις εσύ. Η ευγένεια είναι ένα δώρο της ζωής. Ένα πολύ σημαντικό δώρο της ζωής. Το να είσαι ευγενής, το να σου φέρω ευγενικά. Το να είμαστε όλοι ευγενείς, το να σεβόμαστε ένας τον άλλον. Γιατί ο καθένας τραβάει το δικό του λούκι. Βάζω μέσα εδώ. Το βάζεις μέσα και εδώ το βάζω. Ωραία. Αυτά και με το Yogi Tea. Tea time! Λοιπόν, και στο σημερινό βίντεο έχουμε ένα couple challenge. Μια δοκιμασία για εμένα και τον Πέτρο. Κατά την οποία θα πρέπει να απαντήσουμε σε διάφορες ερωτήσεις και δεν έχω φέρει το κινητό σου. Χρειαζόμαστε το κινητό σου, μπορείς να το φέρεις. Γιατί τραβάω τα πάντα με το δικό μου κινητό. Γι' αυτό ίσως και δεν είναι καλά αυτό το διάστημα τα πλάνα. Είναι θολά, είναι σκοτεινά, είναι περίεργα. Απλά μου είναι πιο εύκολο, ειλικρινά, αυτό το διάστημα να και μπορώ και τα μοντάρω και τα φτιάχνω πιο γρήγορα, μια που είναι καθημερινά τα βίντεο. Είναι πιο εύκολο για μένα από το κινητό. Ενώ με την κάμερα δεν τη χρησιμοποιώ γιατί θα είχε περισσότερη δουλειά. Ωραία!
Λοιπόν, Πέτρο, σήμερα λοιπόν έχουμε μια δοκιμασία που είναι για ζευγάρια. Θα ακουστούν κάποιες ερωτήσεις. Κανονικά πρέπει να είχαμε κάποιον να μας βοηθάει και να μας τις λέει. Αλλά δεν τον έχουμε. Και έτσι θα τις πούμε μόνοι μας. Θα ακούσεις ερωτήσεις και δεν χρειάζεται να μιλάς τίποτα. Είναι πάρα πολύ γρήγορο. Θα δείχνουμε ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, ποιος είναι πιο πιθανό να το τάδε πράγμα, θα δείχνω εσένα. Ή θα δείχνεις εμένα. Εντάξει. Ποιος είναι πιο πιθανό να ξεχάσει γιατί μπήκε σε ένα δωμάτιο? Μαρία. Πιο πιθανό είναι εγώ να ξεχάσω. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Ποιος είναι πιθανότερο να είναι καλύτερος στα μαθηματικά? Όσο και αν δεν το πιστεύετε, ήμουν πρώτη δέσμη, 20 μαθηματικά, 20 χημεία, 20 γεωμετρία, τα πάντα. Φυσική. Τώρα, πως κατέληξα εγώ ηθοποιός και να έχω πάει στο πανεπιστήμιο, στη φιλοσοφική, άγνωστο, που σε πάει η ζωή. Λοιπόν, ποιος είναι πιθανό να πίνει περισσότερα από 3 φλιτζάνια καφέ τη μέρα? Πίνω πάρα πολύ καφέ. Δηλαδή, άμα μαδιάσεις, πρέπει να είμαι μόνο καφές μέσα. Λοιπόν, ποιος είναι πιθανό να μην πάει, να μην κάνει μπάνιο για μία εβδομάδα? Να πηγαίνει στη δουλειά χωρίς να έχει κάνει μπάνιο για μία εβδομάδα. Φύγω. Ναι. Αχ, σκοτώθηκα. Ποιος είναι πιθανό να εγκαταλείψει τη δουλειά του χωρίς να το σκεφτεί καν ιδιαίτερα? Την ίδια στιγμή που μου μπει η ιδέα, την ίδια στιγμή έχω φύγει, ούτε καν έχω μιλήσει σε κανένα να με έχω σπαστεί. Άμα δεν είναι το περιβάλλον καλό, το κλίμα, φεύγω έτσι. Λαγός. Λοιπόν. Ποιος είναι πιο πιθανό να αγοράσει άχρηστα πράγματα? Ναι, ισχύει. Αγοράζω όλο μαλακίες. Λοιπόν, ποιος είναι πιθανό να τρώει fast food για μία εβδομάδα? Εγώ. Ποιος είναι πιθανό να περάσει μία ώρα στο μπάνιο? Μαρία. Ποιος είναι πιθανό να καπνίσει? Μαρία. Δυστυχώς. Όσοι δεν έχετε ξεκινήσει το κάπνισμα, μην το ξεκινήσετε, μην το ξεκινήσετε. Είναι τρομερά εθιστικό, δυσκολεύεσαι απίστευτα μετά να το κόψεις και εγώ παλεύω αυτή τη στιγμή να το κόψω. Είναι μια πάρα πολύ κακιά συνήθεια, μυρίζει απέσια, η αναπνοή σου, ο χώρος που είσαι. Χάλι. Μην το ξεκινήσετε αν δεν το έχετε ξεκινήσει. Είναι η μεγαλύτερη βλακεία που θα μπορούσατε να κάνετε. Λοιπόν. Ποιος είναι πιθανό να μείνει όλη μέρα στο κρεβάτι? Εγώ. Ποιος είναι πιθανό να Ποιος είναι πιθανό να ροχαλίζει στον ύπνο του? Εγώ. Σε βαθμό που δεν μπορείς να κοιμηθείς και σηκώνεις και φεύγεις. Ποιος είναι πιθανό να ξεκινήσει μια δικιά του επιχείρηση? Μαι. Προτιμώ από το να δουλεύω. Ποιος είναι πιθανό να φοράει το ίδιο εσώρουχο για μέρες? Εγώ. Εγώ άλλαζα 4-5 φορές τη μέρα. Συνέχεια. Ποιος είναι πιθανό να καταστρέψει το smartphone του? Έχω καταστρέψει πάρα πολλά. Αφού ο μπαμπάς μου με λέει μαστροχαλαστή. Ό,τι συσκευή πάρω, ό,τι ηλεκτρικό το καταστρέφω. Υπολογιστή ήταν, τα πάντα. Δηλαδή τους κάνω, τα βγάζω off. Κομμάτια. Μετά. Ποιος είναι πιθανό να ξεκινήσει κανάλι στο YouTube? Εσύ. Ποιος είναι πιθανό να πιει πολύ, να μεθύσει και να κάνει τον άλλο ρεζίλι? Εσύ. 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 Είσαι καλά. Ξεχνάς. Ξεχνάς ένα Πάσχα τι είχες κάνει κάτω στο μοναστηράκι. Μας κοιτάζαν όλοι. Σιγά μου, ρε, τι. Συγγνώμη, παιδιά, όχι, δεν ισχύει αυτό. Αυτός εδώ. Γιατί όταν πίνει, αρχίζει και γελάει και λέει ότι μαλακία του ήρθε, κάνει κέφι, ξέρω εγώ. Λέω μαλακίες. Γελάει. Του μιλάει ο κόσμος και λέει ασυναρτησίες και γελάει μόνος του. Ενώ εγώ είμαι γερό ποτήρι, μπορεί να πιω πάρα πολύ, αλλά δεν μεθάω, ρε Πέτρο. Α, εντάξει, ναι. Τι σχέση έχει, δεν μεθάω καθόλου. Δεν μπορεί, δηλαδή, άμα με δεις, δεν καταλαβαίνεις ότι έχω πιει. Και μπορεί να έχω πιει, ξέρω εγώ, ένα μπουκάλι κρασί. Δεν με καταλαβαίνεις καθόλου. Δεν κάνω τίποτα, δεν αντιδρώ σε κάτι διαφορετικά. Αυτός εδώ
Γίνεται αστείος πολύ. Έχετε δει το πάρτι, την ταινία με τον Peter Sellers. Κοιτάξτε, δείτε το πάρτι και να καταλάβετε. Άμα δείτε αυτή την ταινία, είναι ο Πέτρος μεθυσμένος. Και τον Καρσόνι μπορεί. Και τον Καρσόνι, ναι. Είναι δυνατή. Ποιος είναι πιθανό να ξεχάσει τα γενέθλια του συντρόφου του? Εγώ. Τα πάντα ξεχνάει. Επετείους, γενέθλια, γιορτές, όλα. Λοιπόν, ποιος είναι πιθανό να πει σε αγαπώ πρώτα? Ποιος είναι πιθανό να ξοδέψει περισσότερα χρήματα για ψώνια από το σύντροφό του? Μαρία. Δυστυχώς. Σπάταλη. Σπάταλη. Ποιος είναι πιθανό να φωνάζει στο σύντροφό του πιο πολύ? Εσύ. Εγώ. Είναι στιγμιαίο. Είναι μπαμ δηλαδή. Άμα δεν μου απαντήσει εκείνη τη στιγμή, ή μου έχει περάσει. Είναι αλλά, show ναι. Στιγμιαίο. Είμαι showman. Showwoman μάλλον. Ποιος είναι πιθανότερο να... Ποιος είναι πιθανότερο να αναφέρει τον πρώην του στο σύντροφό του? Εσύ. Ναι, γιατί ως καρκίνος ζω με το παρελθόν, αναφέρομαι συχνά στο παρελθόν και στα πράγματα που μου έχουν συμβεί, ειδικά τα άσχημα. Ποιος είναι πιο πιθανό να κάνει έκπληξη στο σύντροφό του? Μαρία. Ποιος είναι πιθανό να αποκοιμηθεί ενώ παρακολουθεί μία ταινία? Εγώ. Εγώ. Σι. Εγώ. Μπορεί. Τι μπορεί? Επειδή απλά τώρα εδώ δεν έχει δεύτερο καναπέ και πάντα τον προλαβαίνεις εσύ αυτόν. Διαφορετικά εγώ με το που βάζουμε μία ταινία συνήθως κοιμάμαι. Ναι, εντάξει. Νομίζω. Εσύ βλέπεις. Ναι. Και πολλές φορές μετά ξαναβλέπουμε μία ταινία και μου λέει την έχουμε δει και λέω όχι. Πότε, τι, πώς, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Μετά. Ποιος είναι πιο καβλιάρης όλη την ώρα? Η Μαρία. Δείχνουμε, δεν μιλάμε. Ποιος είναι πιθανότερο να έχει κάποιες σπάνιες σεξουαλικές επιθυμίες? Ποιον έδειξε? Εσένα έδειξες και εσύ, ναι, αλλά είναι κρυφός. Ποιος είναι πιθανότερο να μιλήσει στο τηλέφωνο ενώ κάνει σεξ? Ποιος είναι πιθανότερο να αλλάξει σεξουαλικό προσανατολισμό? Ήδη δεν δείχνεις κάποιον. Πιστεύεις και εσύ εμένα. Κι εγώ. Ποιος είναι πιθανότερο να προτιμάει το σεξ με αναμένα φώτα? Εσύ. Θέλω να βλέπω. Ποιος είναι πιθανό να βγάζει selfie μετά το σεξ? Εγώ. Εσύ. Κανένας από τους δύο. Τέλος πάντων, ποιος είναι πιθανό να δοκιμάζει πολλές διαφορετικές σεξουαλικές θέσεις? Ποιος είναι πιθανό να έχει στο σεξ σεξ toys, ερωτικά βοηθήματα, παιχνίδια? Εγώ. Σαν να το stop το κάνω. Και να πούμε και μια τελευταία. Ποιος είναι πιθανότερο να έχει το βιβλίο Κάμα Σούτρα? Αυτά λοιπόν ήταν οι ερωτήσεις. Ποιος είναι πιθανόν να... Ποιος είναι πιθανό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεό μας. Να είστε καλά, να περνάτε τέλεια πάντα. Και θα τα ξαναπούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Γεια! Γεια! Γεια σας!